Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι κυρσίες στις φλέβες των ποδιών είναι ένα ενοχλητικό πρόβλημα που απασχολεί ενήλικες όλων των ηλικιών και κυρίως τις γυναίκες, καθώς αυτές σε ποσοστό 50% έχουν κυρσούς στα πόδια. Όταν η κληρονομικότητα και οι κακές συνήθειες κάνουν το αίμα στα πόδια να λιμνάζει, τότε οι φλέβες διατείνονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι φλέβες τεντώνουν, μακραίνουν ανώμαλα, το τείχομά τους λεπταίνει και αποκτούν ελικοειδή εμφάνιση. Αυτή είναι η κυρσή των φλεβών που είναι 3 φορές συχνότερη στις γυναίκες από όσο στους άνδρες, ενώ οι μισοί περίπου ασθενείς έχουν γονείς με το ίδιο πρόβλημα. Πιο επιρρεπείς είναι οι ψηλοί, οι υπέρβαροι, οι έγκυες και αυτοί που στέκονται πολλές ώρες όρθιοι. Περισσότερο όμως για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Χαράλαμπος Ηλίας, αγγειοχειρουργός, αγγειολόγος, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Κύριε Ηλία, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και κάνετε μια πολύ ωραία εισαγωγή. Κύριε Ηλία, είναι ένα θέμα η κυρσή που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Οπότε βλέπουμε στατιστικά. Υπάρχουν όμως και κάποιες παρερμηνίες όσον αφορά την φλεβική ανεπάρκεια, τους κυρσούς, τις ευριαγγείες. Μήπως θα θέλατε να μας το διευκρινίσετε λίγο αυτό, να μας το διελευκάνετε, να δούμε δηλαδή τι είναι η κυρσή και τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια? Σωστά το είπατε, διότι η φλεβική ανεπάρκεια είναι η πάθηση η οποία έχει... Η κύρια αιτία της είναι ότι κάποιες βαλβίδες δεν μπορούν να επιστρέψουν το αίμα στην καρδιά, διότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε έτσι. Δηλαδή, γενετική, θέλω να εστιάσω στο γενετικό πρόβλημα. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, νέοι άνθρωποι 20-25 χρονών, αδύνατοι, χωρίς να έχουν ασκήσει κάποιο ορθοστατικό επάγγελμα, να είναι γεμάτοι κυρσούς. Να έχουν φλεβική ανεπάρκεια δηλαδή. Τώρα, η κυρσή είναι το αποτέλεσμα της φλεβικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, είναι αυτό που βλέπουμε εμείς προς τα έξω. Ότι οι φλέβες έχουν διαταραχθεί, όπως ωραία είπατε, έχουν γίνει ελικοειδείς και ουσιαστικά είναι, κρέμονται από το δέρμα και έχουν φτάσει σε ένα σημείο που μπορούν ή να αιμορραγήσουν ή να θρομβωθούν. Άρα λοιπόν η φλεβική ανεπάρκεια είναι νόσος, με την οποία πολλοί άνθρωποι γεννιόνται και λίγοι είναι αυτοί που την παθαίνουν στην εξέλιξη της ζωής τους μετά το 50ο έτος της ηλικίας. Και η κυρσή είναι το αποτέλεσμα της φλεβικής ανεπάρκειας. Μπορούμε τώρα να το οπτικοποιήσουμε, να δούμε δηλαδή στην οθόνη, ήδη βλέπουμε φωτογραφίες, πώς είναι η κυρσή, πώς είναι τα άτομα που πάσχουν από φλεβική ανεπάρκεια. Αυτό που βλέπουμε είναι ακριβώς, είναι η φλεβική ανεπάρκεια ενός ανθρώπου, ενός άντρα, ο οποίος είναι γύρω στα 45 χρόνια και το αποτέλεσμα της χρόνιας αυτής ανεπάρκειας το είχε από 19-20 χρονών και λόγω του ορθοστατικού του επαγγελματός, που έκανε συνεχώς για πάρα πολλές ώρες, πάνω από 10-12 ώρες την ημέρα, είχε το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Μάλιστα. Εδώ έχουμε λοιπόν βαριά φλεβική ανεπάρκεια, είναι πολύ παραμελημένη, με το πόδι σε μεγάλη παραμόρφωση και ίδρυμα και όλες οι φλέβες που θα έπρεπε να είναι μέσα και να μην φαίνονται έχουν πεταχτεί προς τα έξω. Έχουν χαλαρώσει τελείως. Σε αντίθεση, αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα είναι ένα απλό παράδειγμα ευριαγγείας. Είναι μια περίπτωση ακριβώς μιας γυναίκας που έχει αρκετές ευριαγγείες, γιατί είναι πάρα πολλές όπως βλέπετε και στο σημείο που τις έχει, οι οποίοι είναι τα μικρά, τριχοειδή, μπορεί να είναι κόκκινα, μπορεί να είναι μπλε, σκούρα ή μόβα αγγεία, που είναι ανώδυνα, δηλαδή συνήθως δεν πονάνε, συνήθως. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από παρατεταμένη ηλιοθεραπεία για πάρα πολλά χρόνια. Να μείνουμε όμως τώρα στην εκπομπή αυτή, στους κυρσούς και να δούμε ποια είναι τα αίτια που δημιουργούν τους κυρσούς. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι μπορεί ένας ασθενής να έχει φλεβική ανεπάρκεια και το πρώτο στάδιο εμφανίζεται με περίεργα συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να μην έχει τίποτα εξωτερικά, αλλά να πρίζονται τα πόδια του στη διάρκεια της μέρας. Και ένα άλλο φαινόμενο που μου το αναφέρουν πάρα πολλοί ασθενείς και μας έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών. Δηλαδή, σου αναφέρει ο ασθενής ότι δεν μπορώ όλη την ημέρα, δεν έχω να βάλω τα πόδια μου, θα πρέπει ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά να κινούμαι συνέχεια και δεν μπορώ να μείνω στάσιμος και όρθιος για αρκετή ώρα. Αυτό είναι το σύνδρομο των ανήσυχων ποδιών, όπου είδαμε ότι οφείλεται τελικά στη φλεβική ανεπάρκεια. Και δεν ξέραμε πολλές φορές σε μερικούς ασθενείς, δεν ξέραμε πού να το αποδώσουμε. Μέχρι να ανακαλυφθεί τα τελευταία 10 χρόνια,
ο ασθενής, φανταστείτε, έκανε ένα κύκλο εξετάσεων διάφορων μέχρι και σε νευρολόγους και σε διάφορες άλλες ειδικότητες, χωρίς να μπορεί να καταλήξει πού οφείλεται. Τα αίτια που είπατε, συνήθως όπως είπαμε, είναι γενετικά, σε ένα μεγάλο ποσοστό, διότι είδαμε ότι περίπου το 1 τρίτο των ασθενών γεννιόνται χωρίς βαλβίδες. Οι βαλβίδες αυτές είναι στην κοιλιά, στο ύψος των λαγωνίων φλεβών και στις μυριές, όπου ουσιαστικά αυτές είναι που με την κίνησή τους έχουν κάποια πέταλα. Τα πέταλα αυτά νοικοκλίνουν και το αίμα το επιστρέφουν στην καρδιά. Όταν αυτές λοιπόν οι βαλβίδες δεν υπάρχουν στο 1 τρίτο των ασθενών ή όταν με την πάροδο των χρόνων χαλαρώσουν λόγω διαφόρων άλλων επιβαρυντικών παραγόντων που θα πούμε, τότε λέμε ότι έχουμε φλεβική ανεπάρκεια. Το αίμα δηλαδή επιστρέφει στα πόδια παρά να πάει στην καρδιά να οξυγονωθεί. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε μάλλον εύκολα να το καταλάβουμε. Ποια είναι τα συμπτώματα για να αντιληφθεί κάποιος ότι έχει πρόβλημα με κυρσούς? Θα το καταλάβει με τα συμπτώματα τα πρώτα που είπαμε. Mm-hmm. Που θα έχει ίδημα, θα έχει αδυναμία παραμονή σε όρθια στάση για πολλή ώρα, ανήσυχα πόδια και κάποια άλλα έτσι, πιο περίεργα συμπτώματα όπως καυσαργίες, παρεστησίες, μουδιάσματα. Αυτά είναι τα πρώτα συμπτώματα. Mm-hmm. Το υπόλοιπο ποσοστό των ασθενών, όπως είπαμε, θα είναι ότι θα έχουν άλλα προβλήματα, θα έχουν ίσως παχυσαρκία, να έχουν κληρονομικότητα, γιατί άλλο γενετική προδιάθεση, όπου μπορεί κάποιος να γεννηθεί χωρίς να έχει ο γονέας. Το πρόβλημα. Mm-hmm. Μία-δύο γενιές να μην το έχει. Η κληρονομικότητα όμως είναι και αυτή εμφανής σε μεγάλο ποσοστό και επίσης για άλλοι παράγοντες, όχι τόσο σαφείς όμως, είναι η παχυσαρκία. Παρόλο που δεν θα πρέπει να την κατηγορήσουμε μονομερώς και να πούμε ότι όλοι οι παχύσαρκοι θα έχουν και φλεβική ανεπάρκεια, διότι δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Δεν θα δαιμονοποιήσουμε. Ή ότι οι αδύνατοι δεν θα παρουσιάσουν. Θα δούμε και πολλούς αδύνατους με μεγάλη φλεβική ανεπάρκεια λόγω των γενετικών παράγοντων. Η χρόνια δυσκολιότητα επίσης είναι σαν τι επιβαρυντική. Η ηλικία, γιατί είδαμε ότι μετά τα 50-60 αμέσως διπλασιάζονται τα ποσοστά των ανθρώπων που θα αποκτήσουν φλεβική ανεπάρκεια. Η καθιστική ζωή και η καθιστική, πολύ καθιστική εργασία επίσης, δηλαδή χωρίς κίνηση να υπάρχει. Η κίνηση είναι αυτή που είναι το κλειδί στο να μην εμφανιστούν πολλά συμπτώματα, τα μεγάλα και αεροπορικά ταξίδια και πολλή ώρα επίσης επιβαρύνουν τη φλεβική ανεπάρκεια. Και εδώ υπάρχει και κίνδυνος τρομβώσεων. Μάλιστα. Θα πρέπει να το επισημάνουμε και αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν φλεβική ανεπάρκεια θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα αεροπορικά ταξίδια, ειδικά στα υπερατλαντικά, διότι έχουν αναφερθεί περιστατικά με θρόμβους και πνευμονική εμβολή. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την κατάσταση. Να επικεντρωθούμε λίγο, γιατί το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο θέμα της επικινδυνότητας, κύριε Ηλία. Είναι μια ύπουλη πάθηση. Επειδή είναι μια ύπουλη πάθηση και αργεί να δώσει συμπτώματα που δεν μπορεί να τα ανεχθεί ο ασθενής, που είναι ανυπόφορα, θα περάσουν αρκετά χρόνια. Οπότε ξεγελάει με την ιππιότητα των αρχικών συμπτωμάτων και δεν είναι μόνο, όπως ίσως μερικοί να νομίζουν ότι είναι αισθητικό πρόβλημα, μπορεί να μας δημιουργήσει τρομβώσεις, οι οποίες αν είναι επιφανειακές, είμαστε τυχεροί, διότι δεν είναι τόσο επικίνδυνες, είναι στο επιπόλυς δίκτυο. Εάν όμως η θρόμβωση αυτή ανέβει προς τα πάνω και περάσει είτε μέσα από τις διατητρώσεις φλέβες, οι οποίες είναι αυτές που επικοινωνούν το εξωτερικό με το εσωτερικό δίκτυο, είτε μπει στο εντοβάθι δίκτυο από τη μοιραία ή από την υγνιακή που είναι πίσω από το γόνατο, μια άλλη φλέβα, τότε είναι επικίνδυνη για τη ζωή η κατάσταση. Μας κάνει πνευμονικές εμβολές. Αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι ότι πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να αντιμετωπιστεί και μπορεί στην αρχή να αντιμετωπιστεί συντηρητικά για ένα χρονικό διάστημα, μέχρι ας πούμε, να οριμάσει η πάθηση αυτή να είναι τόσο συγκεκριμένη που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και επεμβατικά. Επίσης, ότι μην ξεχνάμε ότι έρχονται ασθενείς τα τελευταία χρόνια λόγω και της παραπληροφόρησης που υπάρχει, ίσως της μη απόδοσης της σωστής σημασίας στα συμπτώματα, έρχονται με άτονα έλκη, όπου είναι ό,τι χειρότερο. Πλέον το δέρμα δηλαδή λεπτύνεται στο σημείο αυτό, αρχίζει και μαυρίζει και στο τέλος έχουμε τα φλεβικά άτονα έλκη που είναι πάρα πολύ δύσκολα να ιαθούν. Είναι μια ιδιαίτερη μορφή φλεβικής ανεπάρκειας τελευταίου σταδίου. Έχουμε 5 στάδια. Mm-hmm. Το τελευταίο στάδιο είναι τα άτονα έλκη. Όσο δηλαδή πιο γρήγορα πάμε στο γιατρό για διάγνωση,
τόσο πιο εύκολη είναι και η αντιμετώπιση. Γιατί είναι και εύκολη η διάγνωση. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μηχανήματα να έχει κανείς. Πώς γίνεται η διάγνωση, κύριε Ηλία? Παραδείγματος χάρη, με ένα, και να μην διαθέτει ο γιατρός ένα τρίπλεξ, το έχρωμο υπέρηχο, μπορεί και με ένα απλό ντόπλε στην αρχή να βάλει τη διάγνωση, να διαπιστώσει ότι οι βαλβίδες ανεπαρκούν. Είναι σημαντικό να ξέρει ο ασθενής ότι έχει ανεπάρκεια και έχουμε δύο φλέβες στο πόδι σημαντικές, η μείζωνα σαφηνή και η λάσωνα. Η μία είναι μπροστά στην πρόσθετη και πλάγια επιφάνεια του ποδιού, η άλλη είναι πίσω από το γόνατο. Με δύο βαλβίδες σημαντικές για την κυκλοφορία. Οπότε και με το τρίπλεξ μετά, όπου είναι το έχρωμο υπέρηχο, εκεί πλέον η διάγνωση είναι 100%. Είναι πάρα πολύ σίγουρη, δεν χωράει καμία αμφιβολία. Φανταστείτε ότι στο εξωτερικό, στην Αμερική, στη Γερμανία, όπου η μέθοδος, θα ήθελα να σας πω, ότι ξεκίνησε πριν 15 χρόνια. Η μέθοδος για την οποία θα συζητήσουμε είναι το ενδοαυγικό λέιζερ και αντιμετώπιση ενδοσκοπικά και όχι με ανοιχτό χειρουργείο, δεν είναι καθόλου καινούργια. Όπως θέλουμε να λέμε και ο κόσμος να νομίζει. Έχει μια ιστορία 15 ετών αυτή τη στιγμή, με follow-up εκατοντάδων χιλιάδων ασθενών και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής είναι ότι στο εξωτερικό χειρουργούν την πάθηση με λέιζερ όμως, όχι ανοιχτό χειρουργείο, από το πρώτο στάδιο. Και όχι όπως εμείς που περιμένουμε να φτάσει τρίτο, τέταρτο, πέμπτο στάδιο, το πόδι τέλος να αλλοιωθεί, να πάθει δερματικές αλλοιώσεις, να πάθει ατροφία. Γιατί το δέρμα λεπταίνει και ατροφεί. Mm-hmm. Βλέπουμε στους ασθενείς ότι μετά την επέμβαση επανήλθε το χρώμα του δέρματος ή ξαναβγήκαν τρίχες, ας πούμε, εκεί που δεν υπήρχαν. Γιατί συμβαίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα? Γιατί ο ασθενής δεν γνωρίζει και δεν δίνει σημασία, ή ο γιατρός περιμένει πρώτα να βοηθήσει τον ασθενή συντηρητικά, φαρμακευτικά και στη συνέχεια να προχωρήσει στην επέμβαση, σε όποια επέμβαση? Πιστεύω ότι πρώτα περιμένουν να δουν με κάποια συντηρητικά αποτελέσματα. Αλλά όταν είναι πρώτο στάδιο, μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα με τα συντηρητικά μέτρα. Με τις κάλτσες, με κάποια φάρμακα που υπάρχουν, με τη γυμναστική. Πολλοί περίμεναν μάλλον, γιατί είδα και συναδέλφους. Περίμεναν να βγει κάποια καινούργια μέθοδος, και όχι η κλασική ανοιχτή που ήταν πόδινη τραυματική, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ενδοσκοπικά, με κάποιο ανώδυνο, με κάποιο ανέμακτο τρόπο. Και μάλιστα και συνάδελφοι που είναι του χώρου μας. Αντιμετώπισα συναδέλφους που ήρθαν στο τελευταίο στάδιο. Ήρθαν σε παιδική ανεπάρκεια τελευταίου σταδίου, με σοβαρότατο πρόβλημα, με πάρα πολύ μεγάλους χρυσούς, με δύσκολη δηλαδή τεχνικά επέμβαση, γιατί ακριβώς περίμεναν για πάρα πολλά χρόνια να βγει κάτι καινούργιο, να βγει μια μέθοδος ανώδυνη. Να μπορούν να, και γρήγορα να επανέλθουν στην εργασία, να μην χάσουν και από τη δουλειά τους, να μην έχουν απώλειες και από την καθημερινότητα, από τη ζωή τους. Ο φόβος λοιπόν είναι αυτός που μας οδηγεί να βλέπουμε ανθρώπους, ασθενείς, οι οποίοι μοιάζουν παραμελημένοι, σαν να μην έχουν κάνει τίποτα για την πάθησή τους. Να όμως τώρα που υπάρχει λύση, ενδοσκοπικά με λέιζερ, δίνει ανέμακτη λύση στο πρόβλημα των κυρσών και δίνει και ελπίδα σε άτομα που πιθανόν να μην μπορούσαν να υποβληθούν σε ανοιχτό χειρουργείο, στην κλασική χειρουργική επέμβαση για τους κυρσούς. Ακριβώς, δηλαδή, και είμαστε τυχεροί που ασθενείς που είναι με νοσηρή παχυσαρκία και φλεβική ανεπάρκεια, όπου υπό άλλες συνθήκες και με την παλιότερες μεθόδους, που ήταν η ανοιχτή μέθοδος, η κλασική, όπου ανοίγαμε τομές και αφαιρούσαμε την φλέβα, τραυματική μέθοδος. Το κακό ήταν ότι δεν είχαμε επικονιστικά μέσα, δηλαδή δεν είχαμε υπέρηχο, δεν είχαμε τρίπλεξ μέσα στο χειρουργείο όπως έχουμε τώρα. Οπότε τώρα η επέμβαση αυτή με το ενδοσκοπικό ή ενδοαυγικό λέιζερ ή ενδοφλέβιο, όπως και να το πείτε, το ίδιο είναι. Έχουμε πλήρη απεικόνιση real time σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης με το τρίπλεξ αυτό, με το μηχάνημα αυτό, όπου βλέπουμε λεπτομέρεια, βλέπουμε φλέβες που ανεπαρκούν και δεν φαίνονται με το μάτι και μπορούμε επί τόπου να τις αντιμετωπίσουμε με πολύ μικρές σοπές διαμέτρου 1-2 χιλιοστών. Φανταστείτε ότι η πιο μεγάλη τομή στην επέμβαση αυτή είναι 2 χιλιοστά. 1-2 χιλιοστά που δεν χρειάζεται σχεδόν ούτε ράμα, ή μπορεί να μπει κάποιο αυτοκόλλητο, ας πούμε, στη θέση αυτή, ή κάποιο προφήσιμο. Οπότε, βλέποντας με λεπτομέρεια πού είναι η φλέβα, πού είναι η ανεπάρκεια, πού είναι η διατητρώση, σημειώνουμε, βλέπουμε πολλά πράγματα. Σκανάρουμε όλο το πόδι. Και τα δύο πόδια. Μπορούμε να κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο πόδια. Και έτσι έχουμε και καλύτερη και λεπτομέρεια και σωστή διάγνωση και κάτι που δεν φαίνεται να το αντιμετωπίσουμε αυτή την ώρα ή κάτι που δεν είδαμε και το ανακαλύπτουμε την ίδια ώρα τη επέμβαση. Είναι σημαντικό αυτό. Και δεν τελειώνει η επέμβαση αν τη φτιάξεις όλη τη φλέβα. Διότι τη φλέβα, η κεντρική δεν την αφαιρούμε, τη σαφηνή. Κλείνουμε λοιπόν την ψυχυλωμένη, την χαλαρωμένη φλέβα και μετά πηγαίνουμε σε ένα-ένα κλαδί, αυτά που βλέπαμε τους κυρσούς που προεξήχαν,
και πάμε σε ένα κλαδί με μικρές, πολύ μικρές σοπές και τα καθαρίζουμε. Τα αφαιρούμε δηλαδή αυτά. Άρα, για να ξέρει ο κόσμος ότι όταν λέμε λέιζερ, δεν λέμε ότι δεν είναι κάτι αισθητικό. Γιατί το μπερδεύει και με το αισθητικό λέιζερ. Ναι. Που είναι για τις ευριαγγείες, για τις πανάδες, για τις ελιές. Υπάρχουν, φανταστείτε, 20 είδη λέιζερ. Για κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για το επεμβατικό λέιζερ. Όπου μετά θα, στη μέθοδο αυτή, όπως έλεγα, θα συνδυάσουμε ό,τι καλύτερο είχε η παλιά η μέθοδος, διότι δεν την αφορίζουμε, δεν την ρίχνουμε στον κιάδα. Διότι η παλιά η μέθοδος είχε το καλό της μικροχειρουργικής. Όπου με πολύ μικρές σοπές καθαρίζαμε τις φλέβες που προεξήχαν από το δέρμα. Θα συνδυάσουμε λοιπόν το καλύτερο από την παλιά μέθοδο με ό,τι καλύτερο υπάρχει σήμερα που είναι το ενδοσκοπικό λέιζερ για να μην κάνουμε αφαίρεση της σαφηνούς φλέβας. Mm-hmm. Κάνουμε λοιπόν συνδυασμό όλων των τεχνικών. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικό με την αντιμετώπιση των κυρσών, νέα θεραπεία με λέιζερ λοιπόν, και να τονίσω στο σημείο αυτό, κύριε Ηλία, ότι εσείς πρώτος το 2010 στο 12ο Πανελλήνιο Αγγιοχειρουργικό Συνέδριο παρουσιάσατε την μελέτη των επεμβάσεων με λέιζερ σε εκατοντάδες ασθενείς. Θεαματικά αποτελέσματα με ποσοστό επιτυχίας που κυμαίνεται από 95% μέχρι 99% έχει η νέα εξελιγμένη επεμβατική θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας κυρσών των κάτω άκρων με ενδοαυλικό λέιζερ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες και Ελληνίδες έχουν μέτριο έως σοβαρό πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συχνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό 40-45% και των ανδρών σε ποσοστό 20-25%. Δηλαδή, στην πατρίδα μας, περίπου 2.200.000 γυναίκες πάσχουν από μικρότερου, σταδίου 1, έως μεγαλύτερου βαθμού, σταδίου 5, ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, χωρίς όλες τους να το γνωρίζουν. Επίσης, περίπου 900.000 άνδρες πάσχουν από την νόσο, την οποία συχνά διαγνώσκουμε για πρώτη φορά στο στρατό κατά τη διάρκεια της θητείας. Ένα συχνό σύμπτωμα των κυρσών είναι η θρομβοφλεβίτιδα, στην οποία το τείχομα της φλέβας φλεγμένει, δημιουργεί πόνο, το δέρμα είναι σκληρό, ζεστό, κόκκινο και πρισμένο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, όπως είναι η εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, η οποία είναι σοβαρή, γιατί ο θρόμβος είναι στο εντοβάθη δίκτυο, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να μετατοπιστεί προς τους πνεύμονες και να δημιουργήσει πνευμονική εμβολή. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση είναι επίγουσα και χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η επεμβατική θεραπεία με ενδοφλέβιο λέιζερ είναι ανώδυνη, ανέμακτη και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι ελάχιστη επεμβατική μέθοδος, πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και μέθης, προξενεί ελάχιστη δυσφορία, δεν αφήνει ουλές, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο μολύνσεων και μετεγχειρητικού πόνου, συντομεύει εξαιρετικά τον χρόνο ίασης. Μετά τη θεραπεία ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις κανονικές του δραστηριότητες, διαρκεί 50-60 λεπτά, εφαρμόζεται ακόμα και σε θρόμβωση των σαφηνών φλεβών. Οι φλέβες είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα στην καρδιά. Όταν τα τειχώματα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτές διωγγώνονται, αποκτούν ελικώσεις και ονομάζονται κυρσοί. Το φαινόμενο των κυρσών εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι' αυτό και χρειάζεται θεραπεία. Κυριότερες αιτίες, εκτός αυτών που υπάρχουν κατά τη γέννηση του ατόμου, ελαττωματικές φλέβες ή με λιγότερες βαλβίδες που συμβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια, είναι η εγκυμοσύνη, λόγω της πίεσης των φλεβών της κοιλιάς, η λήψη ορμονών και αντισυλληπτικών, η παρατεταμένη ορθοστασία, η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα, η χρόνια δυσκυλιότητα, η χρόνια άρση βάρους σε διάφορα επαγγέλματα, η ηλικία. Η συχνότητα των κυρσών σε ηλικίες μικρότερες των 50 ανέρχεται στο 31% ενώ ξεπερνά το 70% μετά το 50ο έτος της ηλικίας. Η καθιστική εργασία και ζωή, πολύωρα αεροπορικά ταξίδια. Παράλληλα, τα κυριότερα συμπτώματα που έχουν όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας είναι πρίξιμο, ίδημα, πόνος, βαριά άκρα, καυσαλγίες, αίσθημα τάσεως, κνισμό, νυχτερινές κράμπες, μουδιάσματα. Σήμερα με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που υπάρχει διαθέσιμη μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική σε πάνω από 95% των περιπτώσεων φλεβικής ανεπάρκειας, καλύπτοντας σχεδόν όλη την γκάμα των ασθενών. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι
δεν έχουμε κίνδυνο από την επέμβαση αυτή, διότι γίνεται με τοπική αναισθησία και ελαφριά μέθη. Mm-hmm. Μια ελαφριά αναισθησία δηλαδή, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής να περπατήσει άμεσα μετά την επέμβαση. Αν είναι πολύ προχωρημένο το στάδιο, και είναι στάδιο 4 ή 5, με πολύ βαρύ χυρσούς, να μπορεί να περπατήσει σε μία ώρα, δύο το πολύ. Θέλουμε γρήγορη κινητοποίηση, ακόμα και το διάστημα που είναι στο κρεβάτι ο ασθενής μέχρι να σηκωθεί κάνει ασκήσεις κινητοποίησης, έτσι ώστε το αίμα να μην λιμνάζει. Δεν έχει λοιπόν πόνο παρά ελάχιστο, που οι περισσότεροι ασθενείς, ένα 70% με 80%, δεν παίρνουν κανένα παυσίπονο, και αν πάνω θα είναι πολύ ελαφριά, τύπου παρακεταμόλης. Οπότε η διάρκεια επίσης και σε έμπειρα χέρια ή της επέμβασης ή ένα πόδι δεν ξεπερνά τα 50-60 λεπτά. Και αυτό είναι σημαντικό επίσης για να μην πάρει παραελάχιστα φάρμακα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως είπαμε, ασθενείς πολύ παχύσαρκους, πολύ πιο εύκολα από ό,τι παλιά που δεν τους αναλάμβαναν οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Και είχαμε πρόβλημα συμπεριλαμβανομένου και μου του ιδίου, διότι θα ήταν δύσκολο να χειρουργήσει ένα ασθενή 150-160 κιλά, ως αδύνατο. Ακόμα και σε θρόβωση των φλεβών μπορούμε με την οπτική, με το λέιζερ, να αντιμετωπίσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ανοιχτό χειρουργείο. Και η επάνωδος του ασθενού στις καθημερινές δραστηριότητες είναι πολύ σύντομη. Δηλαδή από την πρώτη κιόλας μέρα μπορεί σταδιακά να αρχίσει να κάνει πράγματα που έκανε και πριν. Χωρίς να χρειαστεί παραμονή στο κρεβάτι ή στο σπίτι για ένα μήνα ή για δύο μήνες, όπως ήταν με την κλασική μέθοδο. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άμεσο? Μετά από λίγες εβδομάδες, όπου θα αποχωρήσουν κάποιοι μόλοπες αρχικοί, φυσιολογικοί μετά από μια τέτοια επέμβαση, όπου έχει να κάνει με αίμα, εσωτερικό, έτσι, εσωτερική μόλοπη είναι αυτή, αυτοί σε λίγες μέρες έχουν απορροφηθεί. Είναι εντυπωσιακό το αισθητικό αποτέλεσμα, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, όπως και το λειτουργικό. Mm-hmm. Θέλουμε δηλαδή τους ασθενείς να ανακουφίζονται μετά, το πόδι να ξεπρίζεται, να μπορούν να περπατάνε, να μην πονάνε, να μπορούν να σταθούν όρθιοι πάρα πολλές ώρες. Χρειάζεται κάποια προετοιμασία πριν την επέμβαση? Όχι, δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία. Το πρωί έχει το ασθενής χωρίς να έχει φάει κάτι και μπορεί μετά από λίγες ώρες, το μεσημέρι, το απόγευμα, να φύγει από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση. Ο ασθενής μετά θα πρέπει να ακολουθήσει κάποια συγκεκριμένη θεραπεία ή κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες? Μετά δεν θα χρειαστεί να φορέσει κάλτσες ελαστικές ή καλσόν όπως φόραγε πριν λόγω της πάθησής του για παραπάνω από μια εβδομάδα 10 μέρες. Είναι όλοι υποψήφοι για τη μέθοδο αυτή, κύριε Ηλία, ή για κάποιους υπάρχουν αντενδείξεις, για κάποιους είναι απαγορευτικό? Εδώ είναι το θέμα το εξής, πολύ σημαντικό, ότι ενώ πριν 10 χρόνια μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ποσοστό 20-30% με ενδοαδικό λέιζερ. Σήμερα το έχουμε φτάσει στο ποσοστό τουλάχιστον να είναι 80-90%. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι η φλέβα τους στο σημείο που η σαφήνης φλέβα, που μπαίνει στην ενδοβάθη, στη μοιραία, εκείνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν είναι πάνω από 2,5 εκατοστά διάμετρος, γι' αυτό το μετράμε με το τρίπλεξ, εκεί δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει όλη η επέμβαση με λέιζερ. Είναι μόνο αυτός ο περιορισμός. Πιστεύω ότι αυτοί οι ασθενείς πλέον, με την ενημέρωση που υπάρχει, να είναι μόνο ένα 10% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και για του λόγου του αληθές, για να οπτικοποιήσουμε όλη αυτή την συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, πάμε να δούμε κάποια περιστατικά ασθενών με προβλήματα, με έντονα προβλήματα κυρσών. Να δούμε το πριν και το μετά την επέμβαση με ενδαυλικό λέιζερ. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο περιστατικό. Βλέπουμε μια γυναίκα με φλεβική ανεπάρκεια εκτεταμένη και με αρχόμενο έξεμα ακριβώς στο κάτω τμήμα του ποδιού. Εκείνο το συνήθες σημείο όπου ανοίγει η πληγή. Μες. Εκεί έχουμε μετά τον αέλκη. Ξεκινάει έτσι όμως, σαν έξεμα πρώτα. Δηλαδή φλεγμονή λόγω των κυρσών και λόγω της κακής κυκλοφορίας. Αυτό είναι το πριν, να αυτό δούμε το μετά. Η γυναίκα αυτή είναι από τις πρώτες επεμβάσεις πριν μερικά χρόνια και διατηρεί αυτό το πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα μετά από πολλά χρόνια. Δεν έχουμε υποτροπές. Είναι ελαχιστότατες, θα να σας πω, διότι επειδή κάνεις την επέμβαση αυτή με καθοδήγηση υπερήχων, με καθοδήγηση τρίπλεξ, μπορεί να δεις και φλέβες οι οποίες θα κάνουν πρόβλημα σε κάποια χρόνια και μπορείς να τα αντιμετωπίσεις την ίδια ώρα. Βέβαια, μικρές φλέβες μπορεί να βγουν, γιατί είναι και ορμονικό το ζήτημα. Mm-hmm. Αυτό αντιμετωπίζεται με σκληρυντική θεραπεία, με σκληρυντικές ενέσεις. Άρα, δηλαδή, για να καταλάβω, κύριε Ηλία, οι ίδιες φλέβες δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα ξανά? Σε μεγάλο ποσοστό, όχι. Πάνω από 90%, 95%. Mm-hmm. Το λέω γιατί μπορεί η γυναίκα να κάνει μια εγκυμοσύνη μετά. Ή μπορεί να κάνει και πολλαπλές εγκυμοσύνες. Ή να πάρει ορμόνες που δημιουργούν πρόβλημα στις φλέβες. Mm-hmm. Οπότε, ή να πάρει πάρα πολλά κιλά στη συνέχεια, στην πορεία. Αυτά είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για να βγάλουν κάποιες φλέβες. Αλλά οι ίδιες που διορθώνουμε
Έχω παρατηρήσει ότι και μετά από εγκυμοσύνες οι φλέβες αυτές παραμένουν πάρα πολύ καλές. Πιθανόν να βγάλει καινούργιες, δηλαδή. Μικρές όμως, περιφερικές. Χωρίς να είναι πρόβλημα υγείας. Mm-hmm. Παρά μόνο αισθητικό. Μάλιστα. Να πάμε να δούμε άλλο περιστατικό. Επίσης και εδώ, στάδιο 4 φλεβικής ανυπάρκειας πάλι στη γυναίκα. Βλέπετε ότι εδώ είναι ζωγραφισμένο μαρκαδόρο η σαφηνής φλέβα που πάει προς τα πάνω. Mm-hmm. Και όλη αυτή η κυρσή μέχρι χαμηλά το πόδι και η παραμόρφωση που υπάρχει και το είδημα. Αντιμετωπίστηκε και αυτό με το αυδικό λέιζερ, όπου εδώ είναι μόλις 20 μέρες, ένα μήνα μετά. Όπου ακόμα και οι μικρές αυτές οπές, όπου σκόπιμα το έχω δει και φωτογραφία για να φαίνεται, είναι σε πάρα πολύ μικρή ορατότητα. Βλέπετε, αρχίζουν και πουλώνονται. Να πάμε να δούμε το επόμενο. Και οι άντρες έχουν μεγάλο πρόβλημα, παρότι οι γυναίκες έχετε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό λόγω των ορμονικών επιδράσεων και της εγκυμοσύνης, αλλά όμως και οι άντρες έχουν, και όταν έχουν, είναι πάρα πολύ βαρύ το πρόβλημα, όπως βλέπετε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό και εδώ αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είναι στο follow-up ο ασθενής μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα σε πλήρη ίαση. Είναι εντυπωσιακά πραγματικά τα αποτελέσματα. Όπως θεωρείτε, οι άντρες έχουν τα πρωτεία στη βαρύτητα, όπως εδώ. Άλλη μια περίπτωση, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ τελευταίο στάδιο, είναι η φλεβική του ανεπάρκεια. Και εδώ αντιμετωπίστηκε επίσης δύσκολα τεχνικά αυτή η περίπτωση, αλλά με πάρα πολύ καλό μεταχειρητικό αποτέλεσμα. Σαν να είναι άλλο πόδι, κυρία Ηλία. Αρτοποιώς στο επάγγελμα με ατελείωτες ώρες ορθοστασίας. Όπως βλέπετε και εδώ, πολύ βαριά περίπτωση και τα δύο πόδια αντιμετωπίστησαν. Από τα τελευταία στάδια και εδώ της φλεβικής ανυπάρκειας, στάδιο 4, εδώ αντιμετωπίστηκε σε πρώτη φάση το ένα σκέλος, και μετά από ένα χρονικό διάστημα αντιμετωπίστηκε και το άλλο. Όταν είναι τόσο βαριά η ανυπάρκεια, και είναι περισσότερη διάρκεια της επέμβασης, προτιμούμε για σιγουριά σε ορισμένους ασθενείς που έχουν και άλλους επιβαρυτικούς παράγοντες, καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, να κάνουμε ένα-ένα τα πόδια. Αλλά όταν είναι τόσο βαριά η περίπτωση. Άλλη μία περίπτωση και εδώ. Επίσης σε άντρα με βαριά φλεβική ανεπάρκεια, με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκε. Μάλιστα. Εδώ είναι λίγες μέρες μετά την επέμβαση. Πάμε να επαναλάβουμε τα πλεονεκτήματα της ενδοαυλικής αποκατάστασης των κυρσών με λέιζερ και επανερχόμαστε. Πλεονεκτήματα της ενδοαυλικής αποκατάστασης των κυρσών με λέιζερ. Όλη η διαδικασία γίνεται κάτω από καθοδήγηση με υπερήχους, από την παρακέντηση και την έκχυση του αναισθητικού μέχρι την τοποθέτηση του καθετήρα λέιζερ στο σωστό σημείο, η οποία γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού. Όλη η τεχνική γίνεται μέσα από βελόνες και με την ασφάλεια που προσφέρει η περιχογραφική καθοδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος ο ασθενής δεν έχει ούτε μία χειρουργική τομή και καθόλου ράματα. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά ανώδυνη και ασφαλής. Γίνεται με απλή μέθη, σε περιβάλλον χειρουργείου και χωρίς γενική αναισθησία. Ο ασθενής, με το τέλος της, μπορεί να σηκωθεί άμεσα από το χειρουργικό τραπέζι και να περπατήσει. Η κινητοποίηση είναι άμεση. Η νοσηλεία διαρκεί 2-3 ώρες μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι από την επόμενη μέρα της επέμβασης. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 3-4 ημέρες. Τεχνολογικά, η θεραπεία αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας. Σημαντικά πάρα πολύ τα πλεονεκτήματα. Θα ήθελα όμως, κλείνοντας τη συζήτησή μας, κυρία Ηλία, να δούμε εάν υπάρχουν και κάποιες επιπλοκές. Επιπλοκές δεν υπάρχουν, διότι γι' αυτό και αναπτύχθηκε η μέθοδος αυτή τα τελευταία 14 χρόνια, 15 διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια δεκαετία όπου ασχολούμαστε με την τεχνική αυτή και με τους ασθενείς να έχουν ξεπεράσει τους 1.100, που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλο νούμερο. Πολύ σημαντικός αριθμός, συγκρίσιμος και με άλλες χώρες του εξωτερικού και με άλλα κέντρα, όπου είναι ανώδυνη, είναι ανέμακτη μέθοδος, είναι απόλυτα ασφαλής, εφόσον ο ασθενής κινητοποιείται. Δεν έχουμε περιστατικά θρομβώσεων όπως είχαμε με τις παλιότερες μεθόδους, όπου υπήρχε κλινοστατισμός. Γίνεται με καθοδήγηση περίεχου, έτσι ώστε να έχουμε λεπτομέρεια, ακρίβεια και να μην υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει τεχνικό λάθος. Επίσης, ότι η κινητοποίηση, όπως είπαμε, είναι άμεση, λίγες ώρες νοσηλείας, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και ο ασθενής δεν εκτίθεται, μάλλον, στο κίνδυνο μολύνσεων, μικροβιακών, λοιμόξεων, νοσοκομιακών κτλ. Μπορεί να επιστρέψει άμεσα στις δραστηριότητές του, σταδιακά βέβαια θα γίνει αυτό, και στο γυμναστήριο, για αυτούς που γυμνάζονται, αθλούνται, εντός 5-6 ημερών, μια εβδομάδα στο πολύ, θα επανέλθουν
στις αθλητικές τους δραστηριότητες και όλα δείχνουν ότι, γι' αυτό υπάρχει μεγάλη στροφή, και σε όλα τα συνέδρια, Ελλάδα και στο εξωτερικό, γίνονται εκπαίδευση, πλέον κάνουμε και εκπαιδεύσεις στους νέους γιατρούς στη μέθοδο αυτή, διότι αυτό δεν μαθαίνεται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή εκπαίδευση σε κανένα νοσοκομείο της χώρας όπου να μαθαίνει τη μέθοδο αυτή. Μόνο στα συνέδρια, τα ελληνικά και διεθνή, τα αγκιοχειρουργικά, όπου πλέον μπορούμε να εκπαιδεύουμε και τους νέους συναδέλφους. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμες όλες αυτές οι πληροφορίες που μας δώσατε για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Και εγώ σας ευχαριστώ και πιστεύω να βοηθήσαμε πάρα πολύ τον κόσμο για την πάθηση αυτή. Η Κυρσή λοιπόν είναι το αντίτιμο του ανθρώπινου είδους από την όρθια στάση του σώματος που δημιουργεί συνθήκες στάσης του φλεβικού αίματος στα κάτω άκρα. Τώρα όμως μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Με τη μέθοδο ενδαυλικής αποκατάστασης με λέιζερ, ο ασθενής δεν έχει ούτε μία χειρουργική τομή και καθόλου ράματα. Ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.